Μα σε αυτή τη φάση, κύριε Κερδικόγλου, διαμορφώνετε τη διαχείριση τώρα τη συζήτηση εσείς. Κύριε Φάμελε, με πολύ μεγάλο σεβασμό. Θα απαντήσετε, θα απαντήσει ο κύριος Κερδικόγλου και πάμε πάλι από την αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Κερδικόγλου, μπορεί να έχετε πράγματι λίγο χρόνο που είχατε αναλάβει. Παρά τα αυτά, εγώ θα ήθελα απολογιστικά τη θητεία σας να μας πείτε τελικά τι εισπράξατε και αν ισχύει ή όχι ότι ο νόμος για τα τέλη τηλεοπτικών διαφημίσεων του 2010 είχε 5 έτη συνεχή αποφάσεις μη εισπράξεως με τελευταίο τη προηγούμενη Γενική Γραμματέα Μεσαίων Εσόδων που εμείς για πρώτη φορά εισπράξαμε. Είχατε ένα νόμο από το 2010 και κανείς σας δεν τόλμησε, δεν είχε το πολιτικό ανάστημα να εισπράξει τέλη τηλεοπτικών διαφημίσεων. Ναι ή όχι, κύριε Κερδικόγλου, λοιπόν, αυτό είναι. Επειδή, κύριε Κερδικόγλου, θα απαντήσετε με ναι ή όχι, δεν γίνεται. Θέλετε ομιλία. Μα με συγχωρείτε, δίκιο έχετε. Εγώ δεν είναι τυχαίο ότι ζήτησα από τον κύριο Φάμελο να μην πάρει το λόγο, διότι σας ζητάει τώρα να απαντήσετε με πολιτική ομιλία για τα πεπραγμένα σας. Δεν είναι δυνατόν. Και υπάρχει βάση του νόμου, υπάρχει υποχρέωση να καλυφθεί η αξία του τηλεοπτικού χρόνου που διατέθηκε. Τι ωραία ατμόσφαιρα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, εσείς τι θέλετε τώρα. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή την ώρα, κύριε Φάμελε, την ώρα που διαμορφώνεται ένα κλίμα συνένεση και σύγκληση και μετά την παρέμβαση του Υπουργού κάνετε ό,τι μπορείτε για να το τεινάξετε στον αέρα. Παρακαλώ δηλαδή. Ο κ. Γεωργαντάς από τη Νέα Δημοκρατία έχει το λόγο.